δεύτερο live είχα πει το It's Raining Men. Να πω την αλήθεια, το φοβόμουνα ότι έπρεπε να χορεύω και να τραγουδώ ταυτόχρονα. Πιστεύω τα πήγα αρκετά καλά. Είχα πολύ καλά σχόλια από τους κριτές. Κέρδισες τις εντυπώσεις. Το χορευτικό σε βοήθησε να απογειώσει το κομμάτι. Πιστεύω τα πήγα αρκετά καλά για το άγχος που είχα. Το σπίτι με ενοχλεί περισσότερο η ακαταστασία, γιατί δεν μπορώ να κυκλοφορώ και να βλέπω από εδώ πια τα ποτήρια. Υπάρχουν άτομα στο σπίτι που έτυχε να παρεξηγηθούν. Οι κοπέλες ως συνήθως είναι πιο καθαρές από τους άντρες. Γιατί δεν πήρατε τα πιάτα πάλι? Πώς θα κοιμηθώ εγώ το βράδυ? Πιο μακριά θεωρώ ότι είμαι με τον Διογέννη. Ο λόγος είναι ότι απλά δεν έτυχε να μιλήσουμε τόσο πολύ όσο έχουμε μιλήσει με τα άλλα τα παιδιά. Υπάρχει μια δυσκολία σε αναφορά το ίντερνετ και το κομπιούτερ. Ξεκονόμαστε ποιος θα καθίσει. Κάτσε μόνο από μια στιγμή. Κάνε και ποιος θα στρέψει καφέ. Έκανα. Κάνε και ποιος. Στιγμή ίσως είναι ο Γιώργος Τούρος, γιατί έχει την εμφάνιση, την κίνηση και τη φωνή και αυτό αρέσει στο κοινό. Αυτή τη βδομάδα θα πω το It Must Have Been Love από Roxette. Ήταν στο Pretty Woman. Τα διάλεξα γιατί είναι το αγαπημένο τραγούδι της μαμάς και του μπαμπά. Pretty Woman. Ο Richard Gere, Θεός, με τη Julia Roberts. Τη θυμάστε πολύ καλή ταινία. Αλλά και το τραγούδι όμως έγινε πολύ μεγάλη διαχρονική επιτυχία. It Must Have Been Love. Είναι η Nicole. Απόψε, γιατί έχουμε αλλάξει, έχουμε περισσότερη κίνηση. Ναι. Δεν θα μας την πει κανένας, κούκλα μου. Μα είναι σαν φραουλίτσα, Πέτρο, δεν θέλω να δώσω το λόγο σε σένα. Θα σου πω μόνο αυτό, πες. Δεν είναι σαν φραουλίτσα? Είναι σαν φραουλίτσα, αλλά σήμερα είναι υπέροχο ότι έχει καταφέρει. Ναι. Βοήθησα βέβαια και η make-up artist και τα μαλλιά και τα ρούχα. Έχει αλλάξει, είναι φραουλίτσα, αλλά λίγο πιο... Γυναίκα φραουλίτσα, όριμη. Πιο ζουμερή. Πιο ζουμερή. Πιο ζουμερή. Ξέρεις, για τον Κωστόπουλο του αρέσουν οι ζουμερές. Ναι. Έχινε... Συγγνώμη. Αυτό το ύφος, κύριε Καπετανίδη, με σκιάζει. Σκιάζομαι. Εδώ οι θαυμαστές και το fan club σε περιμένει. Λοιπόν,
Εγώ θα έλεγα ότι η Νικόλ είναι μια πριγκίψα μικρή και τριανταφυλλένια, πασπαλισμένη με χρυσόσκονη, σαν να βγεις από ταινία της Disney. Έχει χρυσόσκονη, τόση ώρα έπαιξε. Χρυσόσκονη την είδατε. Έχει από πίσω. Την χρυσόσκονη, α. Λοιπόν, και στην αρχή είπαν ότι μοιάζει με την Πενέλοπε Κρούζ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, όπως εκείνη στην υποκριτική, έτσι και εσύ στην ερμηνεία σήμερα παίρνεις το Όσκαρ του τραγουδιού. Α, ευχαριστώ. Του άρεσες του Καπετανίδη. Δημήτρη μου. Νικόλ, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Όταν βρίσκεσαι στη σκηνή επάνω, ναι, το χαίρεσαι. Πάρα σήμερα πολύ. Το χάρηκες δηλαδή όταν τραγουδούσες. Πάρα πολύ. Ωραία. Εγώ θα σου πω κάτι. Μέχρι τη μέση του τραγουδιού, ναι, κάναμε κάποια λαθάκια. Ναι. Από τη μετατροπία και μετά, πήρες το κομμάτι από το μαλλιά και του άλλαξες τα φώτα. Προς το καλό βέβαια. Μπράβο σου. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, θέλω να πω ότι τα φωνητικά στο κομμάτι σήμερα στο δικό σου ήταν καταπληκτικά. Ναι. Τα έχει κάνει η δασκάλα σας, νομίζω, η Χριστίνα Αργύρη. Τώρα να της πω και της Χριστίνας ένα μπράβο. Σωστό. Και κίνηση είχαμε σήμερα, Μάρο, Είχαμε κίνηση. Μια χαρά και κίνηση και η επικοινωνία με τον κόσμο που σου είχε ζητήσει ο Δημήτρης την προηγούμενη φορά ήταν καλύτερη. Στην Νικόλ όλα εξελίσσονται και τίποτα δεν μένει αμετακίνητο. Έχει μια τρομερή συνέπεια από το πρώτο live. Κάνει τα βήματα όπως πρέπει, σταθερά και σωστά για να φτάσει κάπου. Αυτό που θέλω να δω την επόμενη φορά είναι να σε ακούσω σε ένα ελληνικό τραγούδι. Σε ένα ελληνικό τραγούδι. Γιατί δεν διάλεξε ελληνικό τραγούδι. Πραγματικά. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Γιατί δεν το λέτε όμως. Είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που διαλύσεις ένα ελληνικό κομμάτι. Είναι... Απευθύνεσαι σε Έλληνες. Μην το ξεχνάς αυτό. Ναι. Πρέπει... Θέλω να το δω. Επειδή... Ακούσουμε τη Νικόλ. Ευχαριστώ. Μάλιστα μας δόθηκε ποιο θα είναι το θέμα το επόμενο. Μάλιστα μας δόθηκε το θέμα το επόμενο live. Αμέσως σκέφτηκα αυτό το τραγούδι γιατί είναι το αγαπημένο τραγούδι της μαμάς και του μπαμπά. Ωραία. Είμαι συναισθηματικά πράγματα. Τι να κάνουμε, 18 χρονών είμαστε, Πέτρο μου, ακόμα. Ναι. Την μπαμπά και τη μαμά 18 χρονών, πότε θα μας πεις ένα τραγούδι για το φίλο σου. Θα μας το πεις όταν το πεις. Ναι. Θα μας το πεις, έτσι. Ναι, ναι. Εγώ αυτό το οποίο πιστεύω ότι πήγες πάρα πολύ καλά. Παρότι παραμένεις, όπως λέμε, η φραουλίτσα της προηγούμενης φοράς και ζουμερή, σήμερα έχεις μια άλλη διάσταση στην παρεντική σου παρουσία. Το έπαιξες κινηματογραφικά. Δηλαδή είναι σαν εικόνες που μπορείς να δεις στην τηλεόραση όπως το έκανες. Και πρέπει να σου κάνω μια ερώτηση. Πριν έρθεις εδώ και κάνεις προπόνηση, στην Κύπρο πού έκανες, στην τουαλέτα, στην κουζίνα ή στο σαλόνι? Έκανα συνέχεια και στο σπίτι και πήγαινα και μάθηματα φωνητικής. Ναι, αλλά στην κίνηση να πέφτεις κάτω, μόνη αυτά, μου. Να κάνεις μόνη σου. Ναι. Όπως βλέπεις τη τηλεόραση και κάνεις κινήσεις. Όχι, θέλω να δω σπίτι μας τι κάνουμε γι' αυτό. Δηλαδή όταν λείπω εγώ. Όταν λείπω εγώ, τι κάνουμε. Μόνη μου. Λοιπόν. Νικόλ, νομίζω ότι σήμερα υπήρχε κίνηση, υπήρχαν ωραία σχόλια. Είναι και οι γονείς σου εδώ κάπου. Ναι, θα τους δω όμως σε λίγο, γιατί πρέπει τώρα να δώσω τη δυνατότητα στους τηλεθεατές να σημειώσουν τον αριθμό της Νικόλ και να ψηφίσουν την Νικόλ. 901-14-052 προσπαθείς, προσπάθησες να ψηφίσουν, 09 στο GI, 09 στο 19.000. Παρακαλώ, μπορώ να δω που είναι οι γονείς της Νικόλ. Α! Εκεί είναι. Λοιπόν, θα σας πω τι θα γίνει. Θα έρθω σε λίγο κοντά σας, γιατί τώρα πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και μετά θέλω να δω η Άντα με τους υπόλοιπους υποψήφιους τι λένε και τι ετοιμάζουν για τη συνέχεια του Greek Idol. Όλα αυτά θα συμβούν σε 3, το πολύ 4 λεπτά. Greek Idol!